Υπουργέ, ίσως βοήθησε και η παράταση που δώσατε χθες, νομίζω. Κύριε Οικονόμου, θέλω να χρησιμοποιήσω την καλή εκπομπή σας, ούτως ώστε να επικοινωνήσω στον κόσμο για άλλη μια φορά ότι δεν λύγει η προθεσμία για να βγάλουν ηλεκτρονικό εισιτήριο και ηλεκτρονική κάρτα. Αλλά τι λύγει στις 15 Οκτωβρίου, λύγει η ισχύ, 15 Νοεμβρίου, συγγνώμη, λύγει η ισχύ της κάρτας, της μηνιαίας κάρτας του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτό παρανόησε ο κόσμος και νόμιζε και έτρεχε στις ουρές. Δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Μαυραγάνη. Τουλάχιστον 10 φορές εγώ. Δηλαδή, θα μπορούμε να βγάλουμε κάρτα και το Δεκέμβριο, αυτό μας λέτε. Οποτεδήποτε. 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 Μάλιστα. Αυτό που λέτε δυστυχώς, είναι κάτι δεν που δεν έγινε κατανοητό. Έτσι όπως το λέτε τώρα, με τέτοια σαφήνεια. Γιατί αυτό μιλάμε, η κάρτα, η μηνιαία, πάντοτε λύγει στην ώρα της. Και πριν έλυγε, όχι τώρα μόνο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Απλώς ο κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, ότι κατάλαβε ότι αφού λύγει η κάρτα, λύγουν τα πάντα και πρέπει τώρα υποχρεωτικά να βγάλει την καινούργια. Και έπεσαν όλοι μαζί. Και τρέξαν όλοι μαζί. Και τρέξαν όλοι μαζί. Μάλιστα. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Λοιπόν, κύριε Μαυραγάνη, άρα από παρανόηση του κόσμου εσείς εξηγείτε και όλες αυτές τις ουρές, ή από κακή δική τους αντίληψη. Από κακή ενδεχομένως ενημέρωση και σχεδιασμό. Γιατί όλοι αυτοί οι πολίτες, αν είχαν καταλάβει αυτό που μας λέτε σήμερα εσείς εδώ στον Sky, δεν θα είχαν στηθεί από τις δύο τα ξημερώματα. Είναι γεγονός. Ναι, ναι. Ή να πω, να πω κάτι άλλο, δεν θα τα είχαν πάει όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει, θα είχαν πάει μισή. Και θα λειτουργούσε καλύτερα το σύστημα. Άλλο να πάνε 300.000 όλοι μαζί, και άλλο να πάνε 100.000, 100.000. Δηλαδή, 100.000. Μέχρι πότε τώρα μπορεί κανείς να βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο, κύριε Υπουργέ? Οποτεδήποτε. Οποτεδήποτε. Και, όποτε θέλει. Δηλαδή και μέσα στο 18 θέλει, το Γενάρη, το Φλεβάρι. Και μέσα στο 18 μα θέλει. Όποτε θέλει. Και μέχρι τότε πώς μετακινείτε, κύριε Μαυραγάνη? Μάλιστα, πάμε λοιπόν. Αυτό είναι η ουσιαστική ερώτηση. Πώς μετακινείται μέχρι τότε? Έχει κάποιος λοιπόν. Μην απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε υποχρεωτικό διάλειμμα. Πρέπει να πέσει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Ερχόμαστε με αυτό το κρίσιμο, με την κρίσιμη απάντηση. Έλατε.